δουλεύουν 1002 πράγματα και το κράτος μας που είναι ορθόδοξο, που είναι ορθόδοξο και περιμένει από την Παναγία μας όπως το 1940 να είναι η στρατηγό μας στα σύνορα πάνω, περιμένει τι περιμένει με αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Έχουμε στεναχωρήσει πάρα πολύ το Θεό που δεν ξέρουμε το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε στην Αθήνα μέσα και σε μεγάλα, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Παρασκευή, σούβλα, τζίρικα, κρέατα, εν ψυχρό. Λοιπόν, άνθρωπε, δεν θα φτωχύνεις, κλείστο εκείνη τη μέρα, κλείστο, όχι για τον Κύριο. Κλείστο για τον Κύριο, καλό στην ψυχή σου θα κάνεις για εκείνη τη μέρα, ούτε εκείνη τη μέρα. Θέλω, είμαι φτωχός, δεν έχω, δεν κάνω. Και εκείνη τη μέρα, την καταπατάμε. Όταν όμως πεθάνει ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, τον εκλέμε και δεν έχουμε όρεξη να φάμε όχι κρέας, τίποτα. Εδώ πεθαίνει ο πατέρας όλο μας. Σε ένα δεμένο δεν τρώνε κρέας. Όλο μας. Ο πατέρας όλο μας. Και δεν έχουμε συνέστηση το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί αυτά τα πράγματα λέγονται μέσα στην Εκκλησία ολόκληρη η αλήθεια. Και ο Κύριος λέει, όποιος έχει ότα ακούει, ακούε το. Ας βάλουμε τα αυτιά μας, τα εξωτερικά και τα πνευματικά, να ακούσουμε αυτές τις μέρες τι ζητάει ο Κύριος από εμάς. 293. Όταν μου πείτε ότι έχετε κουραστεί, εγώ θα σταματήσω. Δεν κουραζόμαστε, να τα πούμε όμως, τα πράγματα. Πούμε και ερωτήσεις και... Πόσο τα πράγματα και πόσο τα... Πού είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τον εμών όνομα. Εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Γιατί υπόσχεται ο Χριστός την παρουσία του κατεξοχήν στους δύο ή στους τρεις. Γιατί εκεί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, στο όνομα του Χριστού υπάρχει εκκλησία, η ένωση πίστεως και αγάπης. Εκεί υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ έστε εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Θα πεις και το 462. Πού και πού παρακαλώ τον Θεό στην Εκκλησία με αυτά τα λόγια για το λαό του. Κύριε, πολλά από αυτά τα τέκνα σου που στέκονται εδώ στον Άγιο Ναό, στον Άγιο Ναό σου είναι ενώπιόν σου σαν κενά σκεύη, μη ξέροντας πώς να προσευχηθούν θεάρεστα. Γέμισε τις ψυχές αυτές τώρα που είναι καιρός, ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Με τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και χάρισέ μου τα. Χάρισε τα στην αγάπη μου και στην προσευχή μου, φωτισμένα από τη γνώση της θεότητός σου, με καρδιές συντετριμμένες και ευλαβικές, σαν σκεύη γεμάτα. Δώσ' τους το πνεύμα σου το αγαθό, που υπερτυχάνει υπέρ ημών στεγναγμής αλλήλης. Και εγώ ο ίδιος, ο ποιμήντους, είμαι αμαρτωλότατος και ακάθαρτος, όσο κανείς άλλος, άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά, Κύριε, παράβλεψε τα αμαρτήματά μου κατά το μέγαλό σου και άκου την προσευχή μου αυτή την ώρα, χάρις και μόνο η ιδιότητα της ιεροσύνης. Κάμε, Κύριε, αυτή η χάρις να μην είναι κενή σε μένα, αλλά να καρποφορεί για το καλό του λαού σου. Κενή, δείξε μου το και εύσιλον είναι. Λοιπόν, υπόθηκε η λέξη καινή μέσα στην Εκκλησία. Πάνε οι άνθρωποι, λέει, και στη Θεία Λειτουργία στέκονται καινή. Καινή σημαίνει κούφι,
δίχως περιεχόμενο, η μέρη να είναι έξω, το τι γίνεται εδώ εκεί το αντάλλο, και ό,τι φωνάζει μέσα ο αέρας, ο νόμος του Κυρίου, είμαστε τόσο κενοί που δεν έχουμε ούτε ότα εξωτερικά, ούτε εσωτερικά. Και αυτό σημαίνει κενή, με έψιλον. Όταν όμως είμαστε με άρθα γιώτα, σημαίνει ότι λέμε τη λέξη αυτή που είπε ο πατέρας πρωτήτερα, «Είμα το Κύριε». Και στο τέλος έρχεται η χάρη και μας χαριτώνει. Και η μέρημνα, η εξωτερική, τα προβλήματα σταματάνε και συνεχίζονται στην εκκλησία μέσα, για να πάρουμε δύναμη, σαν μπαταρία να το πούμε, να γεμίσουμε, γιατί το έχουμε ανάγκη, για τη ζωή και για τα προβλήματα και για τον αγώνα. Σαν άνθρωποι, σαν οικογενειάρχες, σαν πολίτες, νομοταγείς πάνω στην κοινωνία μας. Όταν δεν έχουμε συνέστηση να είμαστε καινούργοι άνθρωποι, να αναθεωρήσουμε τον εαυτό μας μέσα στην εκκλησία, να πούμε το «Είμα το Κύριε». Δίδαξε μας, δώσε μας τη χάρη σας, βγάλε τη μέρημνα από πάνω μας, ήρθαμε κοντά σου Κύριε, μέσα στην εκκλησία σας, μέσα στην αγκαλιά σου, μέσα στον νόμο σου, μέσα στις πληγές σου, στο σταυρό, και αγκάλιασέ μας να καταλάβουμε το τι ακριβώς λες για μένα, ναι, Κύριε, ο καθένας για τον εαυτό του, και όλοι μαζί σαν θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, αν έχουμε τη συνέστηση αυτή, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αλλά γιατί δεν έχουμε όμως τη συνέστηση αυτή? Τι φταίει? Φταίει κάτι άλλο. Έλα εδώ. Από εδώ μέχρι εκεί. Από εκεί μέχρι εκεί. Δυνατά. Στις μέρες μας η μαγεία κάνει θράψη. Η μικρή μας πατρίδα έχει γεμίσει από μάγους. 12.000 μάγοι υπολογίζεται ότι έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους μόνο στην Αττική. Πολλοί νομίζουν ότι η μαγεία είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Άλλοι πάλι μένουν αδιάφοροι απέναντί της. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η μαγεία και ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν. Μαγεία είναι μια λατρεία του Σατανά. Ο Σατανάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Αυτός έγινε η αιτία να βγει ο άνθρωπος από τον παράδεισο του Θεού. Ναι. Και δεν αρκέστηκε σε αυτό. Τα πάντα μηχανεύτηκε για να γίνει κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Και θα το κατόρθωνε αυτό για πάντα, αν ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν του αφαιρούσε τη δύναμη και την εξουσία για του τραγικού θανάτου και της Αναστάσεως. Τότε ακριβώς η κοσμοκρατορία του Σατανά διαλύθηκε. Αλλά ο Σατανάς δεν παρετήθηκε από την επιδίωξη να φτιάσει πάλι την κοσμοκρατορία. 2.000 χρόνια τώρα προσπαθεί να την ξαναστήσει, προετοιμάσοντας έτσι τον ερχομό του Αντίχριστου. Πολλά είναι τα μηχανέματα του Σατανά. Ένα από αυτά είναι και η μαγεία, που είναι, όπως είπαμε, λατρεία του Σατανά. Την επινόησε δε ο παμπώνυρος διάβολος για να αποσπάσει τους ανθρώπους από τη λατρεία του αληθινού Θεού. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι είμαστε και εμείς. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί υπάρχει η φωνή του πονηρού απ' έξω, που η μέρημνα αυτή του Σατανά, όπως έγινε στο προπατορικό αμάρτημα, υπάρχει και στις μέρες μας. Και το τι ακριβώς γίνεται με τη σανατολατρία και με τις μαγείες, έχουν οι άνθρωποι αναστατωθεί και έχουν χάσει την ηρεμία τους, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, χάνοντας την ηρεμία του και καταφεύγοντας με εύκολο τρόπο για να λύσει τα προβλήματά του, με εύκολο τρόπο, τον τρόπο αυτό που λέει ο Σατανάς, λοιπόν, αντί να λύσει, τα μπερδεύει. Και μπαίνοντας αυτός ο άνθρωπος που λέγεται χριστιανός μέσα στην εκκλησία, δεν είναι και θα είναι άνθρωπος κενός, με έψιλο. Γιατί μπορεί να μπαίνει στην εκκλησία, αλλά το μυαλό του είναι αλλού. Το έχει δώσει πού? Ο Κύριος λέει, δύο θεούς δεν μπορείτε να δουλέψετε. Ή εμένα, ναι, θα δουλέψετε. Ή Κύριο το Μαμονά. Ή το Μαμονά. Ποιος είναι? Ο Σατανάς. Το κρίμα, ρε. Ναι. Ποιος το εξουσιάζει όμως? Μαμονάς. Ο Μαμονάς. Όχι ο Μαμονάς. Ο Σατανάς εξουσιάζει το Μαμονά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό?
Ας κάνουμε ένα δέσιμο τη λέξη αυτή για να μην μείνει κενή με έψιλο, αλλά κενή με αφα γιώτα. Όταν ο Κύριος πειράχθηκε στο σαραντάριο όρο, στο τρίτο πείραγμά του, σε ένα ύψωμα, σε ένα όρος, είχε ο Σατανάς τον Χριστό και του λέει, τα βλέπει, λέει αυτά όλα. Μεγάλη δόξε, σπίτια, πολιτείες, χρήμα, δόξε, δικά σου είναι. Προχύνησε με. Και είπε ο Κύριος, πίσω μου σε έχω Σατανά. Δηλαδή, δείχνουμε ότι με το Σατανά, όταν ασχοληθούμε, στο τέλος θα έχουμε μεγάλα κακά ξεμπερδέματα. Και δεν θα ωφεληθούμε. Αυτός είναι απλώς τι. Θα δώσω μία τελευταία απάντηση στο θέμα αυτό που και τελειώνω και μετά για να κλείσουμε, διότι κάπου χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να πούμε φύγουμε, ναι, για να κάνετε μερικές ερωτήσεις και να τελειώσουμε.